προσποίηση και έφυγε. Με έχασε, συνάπε. Ορίστε, ο σκηνοθέτης νομίζει ότι μπορεί να με προλάβει. Δεν με προλαβαίνεις. Προπονούμε με βάλια τη Θεοδόρου. Έχω κατέβει και κάνω. Πώς τα λένε αυτά τα βαλιά, να τα πεις εσύ. Εγώ τα λέω καλά. Γιόγκα, πώς τα λένε αυτά, έλα, πες τα. Αυτά που με τρέχει από εδώ και από εκεί. Να σου πω. Πώς τα λένε, δεν ξέρω να τα πω. Πώς τα λένε αυτά που με βάζει και τρέχω στα βουνά, πες πώς τα λένε. Τα πιλάτες, τα γιόγκα, αυτά λέει ρε παιδιά. Αυτά με βάζει και κάνω. Βλέπετε καμία διαφορά πάνω μου, Παναγιώτη, λέει και Φωτεινή. Τεράστια διαφορά. Ορίστε. Καλά το πήγατε. Μπράβο. Εδώ στον τροχό της τύχης που όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλά να περάσετε. Λεξομαχία τώρα. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Εδώ θα πατήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά και θα δώσουμε τη λύση στο γρίφο που είναι μπροστά μας. Η κατηγορία είναι αργό. Πατήστε. Πες το πλέον εύκολο, Φωτεινή μου. Είναι τσίου το άτομο. Δεν είναι. Τώρα τι λέμε. Τσίου. Λες τώρα, είναι σοβαρό άτομο, η βάλια. Τσίου είναι. Τι λέει, δεν έχει τη σοβαρότητα που διακρίνει εμένα. Έτσι. Να γίνει. Φυσικά. Αυτό είναι ο πόλος. Δηλαδή υπάρχει ο σοβαρός της εκπομπής και υπάρχει βάλια που είναι. Ο, τσίου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πεις πραγματικά, φεύγοντας από εδώ. Εντάξει, ας μην πούμε για το αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο είναι για να ταξιδεύεις. Πες ότι κερδίσεις ένα πολύ μεγάλο ποσό και κάτι που μπορεί να σου συμβεί σε 50 λεπτά από τώρα. Όντως, έχεις 33% πιθανότητες. Τι κάνεις? Παίρνω τον μικρό μου. Ναι, πόσο μικρός? 15 μηνών. Α, μικρός, αλήθεια, όχι. Πολύ μικρός. Να τον εχαίρεσαι το μικρούλι σου, το όνομά του. Γιάννης. Και η μαμά του Γιάννη έχει έρθει να παίξει και θα παίξει πρώτη αμέσως τώρα. Έλα, Φωτεινή μου, που είσαι και νέα μανούλα, λοιπόν. Πού τον άφησες τώρα τον Γιάννη? Με τον μπαμπά. Είναι σπίτι, τους έχεις αφήσει όλους, ναι. Οι άντρες μόνοι τους. Έτσι, έτσι. Να κυκλοφορήσει και λίγο η μαμά, και πού να πήγε. Να πω ένα tip. Ναι, ένα tip, δώσ' το. Χαζεύουν τη βάλια, ο μικρός είναι τρελός. Ναι, έτσι λέει ο μπαμπάς, ναι, έτσι. Συνήθως έτσι κάνουν οι μπαμπάδες, ναι, έτσι λένε. Το παιδί βλέπει τη βάλια, αγάπη μου, συνέχεια, τι να κάνω. Σ' αγαπάνε βάλια τα μικρά παιδιά. Μπράβο, μπράβο, θα πει στο Φλέβαρο, θα φύγει. Έλα, πάμε κατηγορία. Στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό. Οι άντρες είναι στο σπίτι, στον αθλητισμό θα παίξει η μαμά, έτσι. Πάμε, μία έννοια θέλουμε. 30. Θα πω το σίγμα. Κάνεις τη σειρά σου, τη δεύτερη γυροβολιά. Θα παίξει ο Γιώργος μας. Καλή αρχή σου, εύχομαι, Γιωργάρα μου. Καλά. Πάμε. Το λάμδα. Από το πι. Το γάμα. Και εδώ χάνεις τη σειρά σου για να παίξει και ο Παναγιώτης στον πρώτο γύρο. Καλώς όρισες, Παναγιώτη μου. Καλώς σας βρήκα. Δεν μπορώ να τσεκάρω τι ζώο ακριβώς παίζει πάνω στο πουκάμισο. Το βλέπω για άλογο. Μπορεί να είναι και άλογο, μπορεί και μουλάρι, μπορεί και ζεύρα. Ναι, ζεύρα. Το κρατάμε ζεύρα. Το ζεύρα πιο ωραίο. Πιο καλό. Το βαφτίσαμε ζεύρα, τελείωσε. Καλή αρχή. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ό,τι θέλουμε εμείς είναι. Φυσικά, εννοείται. Και στο σχεδιαστή δεν δίνουμε κανένα λόγο. Λοιπόν, 20 ευρώ. Θα πω το ρο. Πάρα πολύ ωραία. Εκτός από το ωραίο που κάμισε, ο Παναγιώτης βρίσκει ένα διπλό γράμμα και μου λέει τι άλλο ωραίο κάνει στη ζωή του. Παίζω μουσική επαγγελματικά και τραγουδάω. Επαγγελματικά. Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία αυτό. Και νομίζω ότι το κάνω και καλά. Σε τι είδος? Ελληνική μουσική, λαϊκή. Αν πας καλά σήμερα, θα σε ακολουθήσω και θα με ακολουθήσεις. Εσύ θα τραγουδάς, εγώ θα παίζω. Τέλεια. Γιατί άμα κάνουμε το ανάποδο, δυστυχώς οι τηλεθεατές δεν μπορούν να αντέξουν πολλά. Έχουν αντέξει τόσα. Και αυτό. Φύγαμε. Όχι. Πάμε, Παναγιώτη. Φύγαμε. Θα πω το κάπα. Κάπα. Το νου σου τώρα εδώ. Θέλω ένα γράμμα που υπάρχει οπωσδήποτε. Το ταφ.
υπάρχει. Μόνο που υπάρχει δύο φορές και σε ανεβάζει τα 170 και ίσως σου προκαλέσει ένα δίλημα αυτό, γιατί τα 170, εντάξει, είναι ένα ποσό, αξιοπρεπές θα έλεγα. Όμως, οφείλω να σε ρωτήσω αν σηκώνεις ή όχι το ερωτηματικό που κρύβει είτε 500, συγγνώμη, είτε χρεοκοπία. Θα το σηκώσω. 670, αυτά θα χάσεις αν είναι χρεοκοπία, θα τα κάνεις όμως 670 αν είναι 500 ευρώ. Αν είναι χρεοκοπία, απλά δεν θα τραγουδήσουμε μετά. Θα μας κοπεί λίγο η όρεξη αυτό το γύρο, γιατί σίγουρα. Είναι πένθυμα. Όχι, πένθυμα εδώ ποτέ. Ακόμα και να χάνουμε, φεύγουμε με χαρούμενα τραγούδια. Γι' αυτό θα σκεφτούμε κάτι χαρούμενο και όμορφο. Όλα αυτά άμα χάσεις. Γιατί φίλε, άμα έχει 500, θα αρχίσουμε να τραγουδάμε αντίπα. Ένα μου ήρθε στο μυαλό. Α, ωραία. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Όχι, ρε, πάει ο αντίπα. Και ήμουν έτοιμο, είχα πιάσει ρυθμό, να ξέρει Παναγιώτη. Να σε βάλω να τραγουδήσεις λίγο αντίπα, δύναμη. Θα έρθει βεβαίως το κορίτσι μας για να διεκδικήσει και τούτο εδώ, Φωτεινή, κοίταξε. Τα 500 ευρώ, μιας και από την άλλη πλευρά ήταν η χρεοκοπία, βρίσκονται πλέον στον τροχό της τύχης. Είναι πανέμορφα. Απροκάλυπτα είναι εκεί, γιατί δεν υπάρχει κανένα μυστήριο πλέον. Αν φέρεις το ερωτηματικό, ξέρουμε όλοι τι έχει από κάτω. Αλλά εσύ θα χάσεις τη σειρά σου. Ανταυτού. Ναι, ξεχνάμε τώρα. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Για να έρθει ο Γιώργος. Το Δέλτα. Ωραία, και είναι τριπλό. Αυτό σε στέλνει Γιώργος στα 150 ευρώ. Mm-hmm. Βρε μανία, με αυτό το χάνεις τη σειρά σου. Παναγιώτη. Με δεύτερη ευκαιρία μέχρι και Βέρτη παίζω, να ξέρεις. Εννοείται, κι εγώ. Έλα. Λοιπόν, θα πω το μη. Μπράβο. Το νι. Δεν μαζεύουμε πολλά λεφτά. Θα πω το β. Βέρτης. Ξαναπαίξε με το Βέρτη, είτε με σύμφωνο είτε με φωνήεν. Υπάρχει και αυτή η επιλογή βέβαια. Αγοράσω φωνήεν. Μια και ξεμείναμε από σύμφωνα, έλα. Τέλο ξεμείναμε από κάποια που ξέρουμε. Φυσικά και υπάρχουν και άλλα σύμφωνα, όπως υπάρχουν και 4α, όπως και έχεις 40 μόλις ευρώ. Έτσι, μπράβο. Φι. Όχι, δεν ήταν το φι αυτό που μας έλειπε. Φωτεινή, για έλα. Το ξέρεις. Δεν ξέρω τι είναι, μεσέλεξη. Πρέπει να. Κάτι να κάνουμε. Εργαστείς γι' αυτό. Μπράβο. Δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ θα έρθει με ένα γράμμα. Αρκεί να το βρούμε αυτό το γράμμα, το έρημο. Το πι. Το πι λες θα είναι. Δεν θα είναι το πι. Είναι ένα γράμμα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στον πίνακα. Είναι πάνω-πάνω. Και δεν θα πρέπει να το πούμε. Τσάμπα χάσαμε τη σειρά μας. Και την πήρε ο Γιώργος, δικαίως. Λοιπόν, θα πω το χ. Δεν έχουμε άλλο σύμφωνο, να ξέρετε. Ό,τι βλέπετε είναι φωνήεν. Και από φωνήεντα μόνο ο Γιώργος μπορεί να αγοράσει αν θέλει. Αν το λύσει όμως, το έχω βρει. Θα πάρεις και 170. Όχι ότι είμαι σίγουρος, αλλά οκ. Okay. Επιπλέοντα διαχωριστικά διαδρόμων. Στην κολύμβηση υπάρχουν τέτοια. Σε διάφορα χρώματα, παρακαλώ. 170 ευρώ για το φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο ήμουν casting director. Θα τον έπαιρνα σίγουρα σε ταινία με Vikings και τέτοια πράγματα. Με αυτό το μουσί τώρα και με αυτό το μαλλί και με το μπλε μάτι. Εύκολα τον ανεβάζεις πάνω σε σκανδιναβικό καράβι και τον στέλνεις Γρυλανδία, Ισλανδία και φεύγεις. Λοιπόν, τώρα πιάσε 170 ευρώ. Με τον γρίφο που μας έλυσες και με αυτά τα 170 προηγήσε βεβαίως, εντάξει, με μία διαφορά, 70 ευρώ από την Φωτεινή. Μόλις αρχίσαμε, παιδιά, έχουμε δρόμο πολύ, πάμε. Γεια, έλα, καλέ μου Γιώργο, να παίξεις πρώτος αυτή τη φορά και με τη φορά από τον προηγούμενο γύρο να τα καταφέρεις καλύτερα ακόμη από τα 170 ευρώ, που σίγουρα δεν είναι το ποσό που σε ενθουσίασε σε καμία περίπτωση. Έχουμε μία κατηγορία για σένα. Η κατηγορία είναι οικονομία. Έχουμε τρεις όρους που αφορούν τα οικονομικά μας. Έλα. Τρεις διαφορετικές λέξεις. Ναι. Ξεκινάμε. Από το σίγμα.
δωράκι έρχεται. Α, σε βλέπω σίγουρο. Υπάρχει αυτοπεποίθηση, τι λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πω το κάπα. Πάρε τη δωρεάν επιταγή σου γαλαξίας, λοιπόν. Πλέον κάτω χειρωμένη και με τη βούλα και με σφραγίδα. Μισό λεπτάκι πριν γυρίσεις, επειδή σήκωσε τη δωρεάν επιταγή. Άστε πιο κοντά εδώ, σε παρακαλώ, εδώ κοντά. Βάζω εγώ σφραγίδα, μπορώ να την πάρεις τώρα. Τη σφραγίζω πλέον, ναι. Okay. Σαν τις αποδείξεις στα βεζινάδικα. Έλα, πάμε. Από το ρο. Το ταφ. Ναι, τα βρίσκει με ταλαιπωρείς, Βικίνγκς. Να κάνω. Ταλαιπωρείς τώρα. Δεν έχω ιδέα κι εγώ λοιπόν, στα... Θα σε φωνάζω Γιόργενσεν από εδώ και πέρα. Στην Ισλανδός. Πάω. Βαφτίστηκε, Γιόργενσεν. Θα πω το μη. Αμάν, δεν έχουμε. Ο Γιόργενσον πάει στη θέση του και έρχεται ο Παναγιώτης έτσι, απλά ξέρεις. Ο παιδί. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Το λάμδα. Για το τριαντάρι αυτό που περιμένουμε. Ούτε. Και δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Έρχεται η Φωτεινή, η οποία κατάγεται από... Αγρίνιο. Από Αγρίνιο, έλα. Το πι. Πανετολικάρα. Ωραία, τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν το είχαμε πει όπως πριν. Το γάμα. Μ' αρέσουν αυτά τα δωρεάν φωνήεντα. Θα πω το Α. Γεια σα, 20 δωρεάν φωνήεν και πάρε τσάπα 2 Α. Πάρα πολύ καλά. Σου μένουν τα 350 λοιπόν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ένα. Δεν ξόδεψε κάτι. Το Β. Με 350. Ίσως να ήταν καλή λύση να πάρεις και ένα φωνήεν με τα δικά σου λεφτά. Ναι. Περίσεψαν. Ωμα. Γιόργενσον. Τα βρήκαμε τώρα, μην τελειώσουμε. Τι καζούρα έχεις να φας από τους φίλους σου, μπορεί να μείνει για πάντα αυτό τώρα το Ισλανδός. Α δούμε. Το ξύ. Και θα φταίω εγώ. Λοιπόν, το ξύλο θα το φάω εγώ αν χρειαστεί. Αλλά το ξύ υπάρχει και μου αρέσει πολύ που υπάρχει γιατί ίσως σου δίνει τη λύση στην πρώτη λέξη. Όχι ίσως, ναι. Σίγουρα σου τη δίνει. Δεν μου δίνει άλλα όμως, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, το ξύ είναι, δεν έχεις απαιτήσεις από το ξύ. Συμπαθέστατο το ξύ, το αγαπούμε. Αυτό σου αρέσει πολύ. Πάμε. Από το Δέλτα. Με μεγαλύτερη άνεση από εδώ και πέρα, διότι έχεις και δεύτερη ευκαιρία. Θα αγοράσω το Όμικρον. Έχει 3 Όμικρον. Το νι. Δύο 70. Το ζήτα. Ξαναπαίξε. Και ξέρεις κάτι, ξαναπαίξε, άμα θέλεις. Αλλά περίμενε, μήπως τώρα μετά από τα δύο συνεχόμενα το μετάνιωσες. Όχι, θα ξαναγυρίσω. Παγόβουνο μπροστά. Όχι, Παναγίτσα μου, το γλιτώσαμε. Το Χ. Θέλω να σου πω τα νέα. Δεν έχουμε άλλα σύμφωνα. Ωραία, θα αγοράσω. Θα αγοράσω το γιώτα. Τελευταία, την έλεξε. Αν σε ζόριζε για κάποιο λόγο η τελευταία λέξη... Αυτό βοήθησε λίγο. Τι λίγο, είσαι έτοιμος να το λύσεις. Και να το λύσεις για 320, αν μπορείς τώρα. Ναι, νομίζω ότι το έχω. Εξαγορά, συγχώνευση, ιδιωτικοποίηση. Εξαγορά, συγχώνευση και ιδιωτικοποίηση. Για 320 θα μπορούσε να είναι και 420, αν δεν ξόδεψε τελευταίο, αλλά...
Το χρειάστηκε τελικά για την ιδιωτικοποίηση και θα ιδιωτικοποιήσεις τα 320 ευρώ τώρα. Ευχαριστώ. Μαζί με την δώρο επιταγή για να μπορέσεις να κάνεις επιτέλους το μεγάλο ταξίδι από την Ισλανδία και να πας στη Νέα Γη. Έχουμε και λέμε 320 ευρώ. Τον ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά. Όχι πολύ, δεν έχει ξεφύγει δηλαδή φοβερά. 490 έχει ο Γιώργος μας, η Φωτεινή έχει τα 100 και ο Παναγιώτης θα βγάλει τώρα λεφτά. Έχουμε το τσουβάλι τώρα. Η κατηγορία είναι στη γεωμετρία. Στη γεωμετρία, παρακαλώ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σίγμα, κλασικά. Σίγμα έχουμε εδώ. Στη γεωμετρία δεν έχει σίγμα, φίλε. Τέλεια, έχουμε. Χάσαμε. Τέλεια, γεια σας. Έρχεται η Φωτεινή που στη γεωμετρία είχε 20, θυμάμαι. Ναι, μείον. Μείον 20. Καλό. Θα πούμε το ταφ. Ταφ. Αυτό το έχουμε. Θα πούμε το πι. Πανετολικάρα. Μπράβο. Δυνατά, σε παρακαλώ. Το γάμα. Του γαλαξία. Αυτό το γάμα θέλουμε. Ωραία. Σηκώνεις τη δωροπιταγή. 100 ευρώ ψώνια. Πρέπει να θρέψεις και τους άντρες στο σπίτι και τρώνε και οι δύο. Και οι δύο. Και ο μικρός τρώει. Α, ο μικρός. Φαγανός. Βρε. 30. Λοιπόν, θα πούμε το νι. Έχεις, να σου πω ότι έχεις 210 μόνο και μόνο για να ξέρεις ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να αγοράσεις ένα φωνήεν. Ανά πάσα τώρα. Α, τώρα κιόλας. Στιγμή, ας πούμε το γιώτα. Καλά που το είπα δηλαδή. Καλά που πέρναγα. Έλα. Έχει 3 γιώτα. Θα γυρίσω. Ασφαλώς υποψιάζεσαι την πρώτη σειρά. Ασφαλώς. Ωραίο το ποσό αυτό. Να πούμε το μη. Έχεις πάλι 210. Να πάρουμε και το όμικρον. Σέκαψε το φωνή, είναι απίστευτο. Όλαφ Γιόργενσεν. Και είσαι τυχερός και εσύ, είναι εκατοστάρικο. Λοιπόν, θα πω το ρο. Μήπως το όλησες. Νομίζω ναι, το έλυσα. Αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος για το τελευταίο γράμμα της πρώτης, θα γυρίσω άλλη μία. Κοίτα να δεις. Παρότι εσύ είσαι πρώτος, έχεις τα περισσότερα λεφτά, εντάξει, ας το αξιοποιήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, το κάπα. Θέλω να σε ρωτήσω απλά, αν προτίθεσαι να συνεχίσεις να γυρίζεις, γιατί αν θες να γυρίζεις, θα σου πω να σηκώσεις τον φόρο για να πάρουμε τα μισά χρήματα από κάποιο αντίπαλό σου. Από τη Φωτεινή ή τον Παναγιώτη, από αυτά που έχουν στην τράπεζα όμως. Πρέπει όπως και δίποτε να κάνω χρήση. Αναγκαστικά, δεν φταίσαι εσύ που θα τους τα πάρεις, το επιτρέπει. Ωραία. Το παιχνίδι. Νομίζω η Φωτεινή πρέπει να έχει τα πιο πολλά, οπότε. Βασικά δεν έχει καθόλου λεφτά ο Παναγιώτης. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ένα γράμμα διαβάσει. Λοιπόν, 50 ευρώ έχει η Φωτεινή. Καλά, και η Φωτεινή δεν είχε πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι, είναι πολύ μικρή η ζημιά. Αλλά κοιτάξτε πόσε τύψει ένιωθε που θα πάρει τα μισά λεφτά. Λοιπόν, το καλύτερο παιδί, βρε Γιώργο, είσαι. Να λύσουμε και το γρίφο να πάρει και αυτό το 50 και τα 2,40. Να δοκιμάσω, ναι. Έλα. Λοιπόν, τριγωνική πυραμίδα. Λύνει κι άλλο γρίφο, παίρνει και το 50, παίρνει και τα 240 και βεβαίως διατηρείται στην πρώτη θέση, παίρνει άλλα 290 και με αυτά φτάνει τα 780 ευρώ. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Παραγιώτης δεν έχει λεφτά ακόμη, ενώ η Φωτεινή και αυτά που είχε τις πήρε τα μισά, αθελά του πάντα ο Γιώργος, καλό παιδί, τι να πούμε, είναι σαν αναγκάσατε, να δεν μην ήθελα. Έχουν ξεκινήσει. Δεν ήθελε, αυτό είναι η πραγματικότητα. Βάλει, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Ό,τι πεις εσύ θα κάνουμε τώρα. Πάμε λεξομαχία τώρα. Λεξομαχία τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα. Λοιπόν, δώσε μας και μια κατηγορία και ξεκινάμε. Η κατηγορία είναι γη και φύση. Πιο γρήγορο πάτημα είχαμε από τον Παναγιώτη που θα βγάλει τα πρώτα 200 τώρα. Πάμε. Ορυκτό αλάτι. Ναι ρε φίλε, 200 ευρώ για τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, επιτέλους μπαίνει στα ποσά, επιτέλους μπαίνει με ένα 200.
Και επιτέλους κατάλαβες ότι για να έρθω εγώ εδώ, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κανένα λάκκο δεν έχει φάβα. Το Nissan Juke δεν είναι λάκκος. Ίσα-ίσα περνάει τις λακκούβες και δεν καταλαβαίνει τίποτα με την ανάρτησάρα του. Πρώτη φορά μιλάς για ανάρτηση, να με συγχωρέσετε, έχω ενθουσιαστεί. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Στις διαφημίσεις πήρατε το χρόνο σας όσο χρειαζότανε για να δηλώσετε συμμετοχή. Αν δεν πήρατε αυτό το χρόνο, να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες διαφημίσεις στη συνέχεια. Δεν είναι. Δηλαδή, έχουμε ακόμα πριν τον τελικό, ακόμα ένα διάλειμμα για να σας τσιτώσουμε λίγο εκεί και να μπείτε στον πειρασμό και να πείτε: θα πάω, θα πάω. Εδώ έχουν πάει στον τροχό της τύχης από όλα τα μέρη της Ελλάδος και από όλα τα μέρη της γης. Σήμερα για πρώτη φορά από το Ρέικιαβικ είναι μαζί μας ο Γιώργος. Που προφανώς δεν τον ρώτησα ποτέ από πού έρχεται στα αλήθεια. Από πού έρχεσαι στα αλήθεια όμως? Είμαι μισός Αθηναίος, μισός Παριανός. Και μένεις πού? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Γιώργο, προηγήσε με 780 ευρώ την ίδια στιγμή που ο Παναγιώτης, λίγο πριν τις διαφημίσεις, έβγαλε τα πρώτα του 200 με μία λεξομαχία και επιτέλους πήρε λιγάκι έτσι μία ανάσα. Σου λέει: εγώ δεν βγάζω. Κι όμως βγάζεις και εσύ. Όπως είχε βγάλει και Φωτεινή λίγα παραπάνω, αλλά τα πήρε στην πορεία χάρη σε έναν φόρο ο Γιώργος. Όλα θα ξαναγίνουν δικά σας αν είστε τυχεροί. Παναγιώτη, θα παίξεις πρώτο στον τέταρτο γύρο και τώρα θα μου διαλέξεις κατηγορία. Πρώτη κατηγορία είναι ξένοι ηθοποιοί. Καλό για την ώρα. Δεν το αφήνουμε. Καθόλου. Ωραία, πάμε στα άλλα. Στο αεροπλάνο, καλύτερο. Καλύτερο. Και το τρίτο είναι έργο τέχνης. Στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Ναι. Σαν τη Λίτσα Γιαγκούση. Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω. Λοιπόν, Παναγιώτη, στο αεροπλάνο να ανοίξουμε τα γράμματα, να δούμε τι θέλουμε ακριβώς. Όπα. 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 Εισαγωγικά. Εισαγωγικά. Λίγο θα σας απασχολήσουμε, θα σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει χρεοκοπία απλά στο γύρο. Αυτό θα σε πολύ καλή τιμή. Θα έχω το νου μου. Έχει το νου σου και εσύ και κυρίως να έχει το νου του ο Γιώργος, νομίζω, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος καίγεται από κάτι τέτοιο σε αυτό το γύρο. Το νου σας, πάμε. Θα πω το κάπα. '40 και '40, '80. Στο τσακ. Δεν συζητάω γιατί πέρασε, συζητάω που έμεινε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα πω το σίγμα. Όχι. Αυτό το σίγμα. Όχι, με το σίγμα είναι ζόρικο, ναι. Δεν καταπίνεται εύκολο όλο αυτό. Να το χωνέψει δεν μπορεί. Σίγμα, σίγμα, δεν γίνεται. Φωτεινή. Σ' ακούω. Το τάφ. Ωραία. Περίμενε μισό λεπτάκι να γυρίσει η Βάλια. Έχει μια διασύνη αυτό το κορίτσι. Βιάζεται λίγο. Θέλει να γυρίσει. Έλα, έλα, να, γρήγορα. Να προφτάσει. Άκουσε με, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Γι' αυτό και έχει μείνει τρίτη. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Ναι, τώρα με. Πώς την έφερε έτσι τώρα. Πώς την έφερε. Να πω κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι. Για 40. Το νι. Υπάρχει μόνο ένα. Μη. Είσαι στα 150. Είσαι στο χείλος του γκρεμού. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Τώρα έχεις 3 εκατοστάρικα. Θα αγοράσω το αλφα. Το κατάλαβα θα αγοράζε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μπορεί να μην το βλέπετε πάντα, αλλά όταν βρίσκει ένα γράμμα η Φωτεινή, ήδη το χέρι της είναι στον τροχό να ξαναγυρίσει. Ήδη. Τώρα σταμάτησε, χειρόφρενο. Γιατί εντάξει, όποιος γυρίζει κερδίζει, αλλά όποιος παίρνει και κανένα φωνιεντάκι, νιώθει τη βοήθεια. Και από το αεροπλάνο στο σούπερ μάρκετ. Το πι. 100 ευρώ δώρο επιταγή. Ο Γαλαξίας φροντίζει και εσένα και τους άντρες στο σπίτι. Θα αγοράσω το όμικρον. Τι σε μπλοκάρει αυτή τη στιγμή από ό,τι υπάρχει στον πίνακα? Ποια λέξη? Εισαγωγικά. Οκ. Okay. Το γάμα.
Συγγνώμη, αλλά εσύ δεν μου είπες ότι σε μπλοκάρει η δεύτερη λέξη. Εισαγωγικά, ναι. Άρα υπήρχαν γράμματα που γνώριζες. Για έλα, Γιώργο. Θα πω το ρο. Αυτό περίμενε να πει και η Φωτεινή, να πω την αλήθεια. Η οποία κάπου μπερδεύτηκε, κάπου ξεχάστηκε. Και κοίτα τι θα γινόταν αν έλεγες το ρο, αυτό που έγινε τώρα στο Γιώργο. Δηλαδή εμφανίστηκε, εντάξει, την τελευταία λέξη που την ξέρουμε, αλλά κοίτα που εμφανίστηκε. Γιώργο, μπορεί και να το λύνεις τώρα. Ναι, νομίζω θα το λύσω. Θέλεις όμως να το λύσεις. Έχεις 200. Ναι. Θέλεις να το λύσεις. Πάμε. Το μαύρο κουτί είναι πορτοκαλί. Εντάξει, τι του λέω του ανθρώπου, δεν έχει άλλα σύμφωνα. Νόμιζα μήπως ήθελες να αγοράσει ή ναι, αυτό. Να τον κομπλάρω λίγο. Να με μπερδέψεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπερδεύεσαι με τίποτα. Μπράβο σου. Το μαύρο κουτί είναι πορτοκαλί. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι και μια πληροφορία του τύπου και όμως. Και όμως συμβαίνει, έτσι. Γιατί το μαύρο κουτί το λέμε έτσι, αλλά στην πραγματικότητα είναι πορτοκαλί και ο λόγος που είναι πορτοκαλί είναι να το βρίσκουν οι διασώστες εύκολα ή οι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τα αίτια ενός αεροπορικού ατυχήματος, δυστυχήματος, στα βουνά, στα χιόνια, ποτέ από εκεί. Είναι πορτοκαλί, είναι έτσι πιο χτυπητό. Ένα μαύρο μπορεί να μην το βρίσκανε και ποτέ. Παναγιώτη, Φωτεινή και κυρίως Φωτεινή, σε αυτό το γύρο αυτοκτόνησες. Και με το δωράκι που σου έδωσε η Φωτεινή, Γιώργο μου, έλυσες άλλο έναν γρίφο. Ο Γιώργος πλέον έχει 980 ευρώ. Δηλαδή έχει φτάσει κοντά στο χιλιάρικο. Ο Παναγιώτης και η Φωτεινή έχουν 250 αντίστοιχα και ο επόμενος γύρος έρχεται τώρα. Την κατηγορία στην οποία μόλις τώρα παίξαμε στο αεροπλάνο την είχε επιλέξει ο Παναγιώτης. Οπότε τώρα η Φωτεινή, χωρίς να διάλεξει κατηγορία, θα έρθει κοντά μας για να διορθώσει την προηγούμενη απροσεξία της και να μην τη μαλώνει ο μικρός της γιος. Μάλιστα. Κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι έργο τέχνης. Είναι ένα έργο του Ματής και θέλω σε παρακαλώ να πούμε τον τίτλο του. Το σίγμα. Το ταφ. Το πι. Ξεφύγαμε από τα μονά γράμματα. Φύγαμε στα 80 ευρώ. Και έχεις 150. Το κάπα. 200. Θα λέω, ξέρεις, σαν τα μία και μηχανή. Κρινγκ, 200. Θέλω να αγοράσω το αλφα. 5 αλφα. Προφανώς και καταλάβανε ήδη οι παίχτες μας, πρώτη από όλους βεβαίως το κατάλαβε η Φωτεινή. Δεν υπάρχει πλέον χρεοκοπία πλάς εδώ, έτσι. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο που τα 500 ευρώ κάνουν παρέλαση. Αλλά δίπλα από τα 500 ευρώ τι έχει? Χρεοκοπίες. Έχασες 100 ευρώ. Τζόρτζ. Για να δούμε. Άμα ξέρεις από ωκεανούς, παγωμένους... Το ρο θα πω. Και αν έχει πάνω από ένα, θα είναι και 1000 και βλέπουμε. Αρκεί να έχει. Έχει, μπράβο, 500 ευρώ. Δεν πειράζει, 500. Τι, μην τρελαθούμε τώρα. Μάζευε και ασύ και ρόγες. Δεν είναι καθόλου ρόγες, συγγνώμη, αλλά με 500 άρικο ολόκληρο κρασί θα πιούμε τώρα. Δεν είναι απλά ρόγες από στα φύλλα. Σε παρακαλώ, πάρε το 500 ευρώ. Ωραία. Είναι βαρύ το 500 ευρώ. Δεν είναι... Αυτό για όσοι δεν το ξέρουν και δεν το βλέπουν. Το... Μας βλέπουν από το σπίτι και δεν μπορούν να το νιώσουν γιατί είναι θέμα βάρους. Όταν πάνε να σηκώσει, ας πούμε, κάτι από τον τροχό, ζυγίζει πόσο ένα κιλό το 500 ευρώ. Πες πόσα κιλά ήταν. Ήταν πολύ. Ήταν, είδε, 10 κιλά είναι. Δηλαδή, ζορίζεσαι. Άμα θες βοήθεια για το επόμενο, παίζουμε. Εδώ είμαι. Το λάμδα. Το οποίο βεβαίως σου δίνει. Επί τρία αυτό το 20άρικο, έχεις 560 ευρώ στον γύρο. Θα πάρω το γιώτα. Έχει 3 γιώτα. Θα πάρω κι άλλο ένα. Θα πάρω το όμικρον. Και 2 όμικρον.
Το έχω. Θα πάρω κι άλλο ένα. Πάρω και το ΙΤΑ. Μπορεί να μην το έχεις, αλλά επειδή ξέρεις την τελευταία, λέω τώρα εγώ, αυτό κατάλαβα από το ΙΤΑ, πήρε σε μια πολύ μεγάλη βοήθεια με το ΙΤΑ στην δεύτερη σειρά. Θα αγοράσω μάλλον πάλι ένα φωνήεν για να με βοηθήσει. Το έψιλον. Θα σε βοηθήσει. Για να δούμε. Λοιπόν, όλη τη δεύτερη λέξη ψάχνετε, αλλά τώρα πια, ρε παιδιά... Έχω αρχίσει και νιώθω χαζός. Όχι, μάλλον δεν νιώθεις άνετος, θα πω. Θα κάνουμε απόπειρα. Όχι, ναι, θα κάνουμε, το βρήκα. Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα που χαλάρωσες. Μπράβο, πολύ ωραία, πάμε. Πολυτέλεια, ηρεμία και απόλαυση. Πιο απλό δεν γίνεται εδώ μεταξύ, μέσα στα βγάζει μάτι. Δεν είχα κολλήσει. Έτσι. Πολυτέλεια, ηρεμία και απόλαυση. Αυτό είναι εργοτέχνης. Φανταστείτε τι χαλαρότητα υπάρχει πάνω σε αυτό το πίνακα. Μιλάμε για πολύ χαλάρωση. θέλω να σου πω ότι πήρες μόνο 160. Ξόδεψες πάρα πολλά. Δεν το είχα καθόλου. Για αυτό το λόγο. Αλλά όπως και να έχει, πάλι τερμάτισε. Και είναι το σημαντικότερο. 160. Ενώ έβγαλε 500 στο ξεκίνημα του γύρου και θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορά, δεν την δημιούργησε. Πέρασε όμως το χιλιάρικο. Και με αυτό το ποσό των 1.140 χτίζει διαφορούλα σχεδόν 1.000 ευρώ από τον Παναγιώτη. Λίγο μικρότερη είναι η διαφορά. Ο επόμενος γύρος είναι ένας γύρος που θα ξεκινήσει με τον Γιώργο. Πάμε παλιά. Ξένοι ηθοποιοί. Μας είχε μείνει η κατηγορία ξένοι ηθοποιοί. Άκουσε με. Ναι. Είναι τρεις ξένοι ηθοποιοί στις τελευταίες δύο σειρές. Προφανώς και ψάχνουμε να βρούμε το τρίτο όνομα. Καλώς τα παιδιά. Γιώργο, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή να βγάλεις, ξέρω, 3.000. Πω το ταφ. 500, 1.000. Και θα κάνουμε ότι θα προσποιηθούμε ότι στεναχωρηθήκαμε. 1.000 ευρώ μόνο. Πάρτε, Γιώργαρα, μπράβο. Το ξεκίνημα τέλειο. Τέλειο. Ωστόσο, ξέρει ο Γιώργος και μπορεί να το μοιραστεί με το κοινό μας ότι τα έβγαλε δεν σημαίνει ότι τα κράτησε. Και πριν είχες ξεκινήσει να βγάζεις και τελείωσε με ένα καλωσταρικάκι. Θα κάνουμε. Θα πω το σίγμα. Θα δώσω μια μικρή βοήθεια σε όλους για να πω ότι οι τρεις ηθοποιοί, τα τρία ονόματα που θα δούμε, είναι από το ίδιο franchise, να το πω έτσι. Οκ. Okay. Έτσι, δηλαδή, σειρά ταινιών. Αυτό που λέγαμε πριν, το χιλιαρικάκι δεν είναι ποτέ σίγουρο, γιατί υπάρχουν και χρεοκοπίες. Παναγιώτη, πώς θα πας με τις ταινίες και τους ηθοποιούς? Αρκετά καλά. Ωραία. Για να λέμε franchise, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι που έχει φέρει μερικά εκατομμυριάκια, έτσι. Ξέρω πια, θεατές. Έχω καταλάβει ποια είναι. Αλήθεια λες? Ναι. Μην το πεις. Δεν ξέρω τα ονόματα των ηθοποιών όμως. Κράτα το για σένα. Δεν ξέρω τα ονόματα των ηθοποιών. Είπες, ρε μπαγάσα. Ναι. Θα τα βρούμε τώρα εδώ. Έχεις δει, φυσικά τους έχεις δει όλους στο Star. Ναι, εννοείται, μόνο Star. Εντάξει. Δεν μπορεί να αποκαλύψει ποιο είναι το franchise γιατί θα βοηθήσει τους αντιπάλους του, έτσι. Φυσικά, είναι λογικό. Φυσικά. Φύγαμε. Τέλεια. Δεν προλάβες τίποτα. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσα και κλάψα. Σταμάτης Γονίδης, 2002. Έλα, Φωτεινή. Το νι. Καμία ταινιούλα βλέπουμε ή από το παιδί και μετά δεν έχουμε προλάβει να δούμε τίποτα. Μόνο τροχό της τύχης τα απογεύματα. Από το παιδί και μετά τίποτα. Πριν όμως κάτι έχουμε κάνει. Έτσι. Ωραία. Είσαι πολύ τυχερή. Το franchise υπήρχε και πριν τη γέννηση του μικρού και θα υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πάλι βοήθησα έτσι, τέτοιο είμαι. Βέβαια. Α, δεν θα πάμε καλά. Χάσατε όλοι, μπράβο. Εντάξει, το έχουμε. Είναι η γατούλα που κυκλοφορεί. Είναι δική μου. Α, εντάξει. Οι γατούλες δικές μου, εδώ τελείωσε. Ναι. Αν δεν φέρετε από 4 χρεοκοπίες ο καθένας, δεν σας αξίζει η μαύρη γάτα. Λοιπόν, θα πω το πι. Από το ρο. Θα πω το κάπα.
Χάνεις τη σειρά σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα και πάλι. Όσο έπαιζε ο Γιώργος και έβαζε κάποια γράμματα, μπόρεσες να διακρίνεις κάποια από τα ονόματα? Ναι. Το τελευταίο? Το επίθετο του τελευταίου. Ωραία. Το τελευταίο όνομα. Φύγαμε. Πάμε. Πρόσεξέ με, πρόσεξέ με. Αυτό που κάνω είναι για να αλλάξω λίγο τη μοίρα μας και το γούρι σου. Γιατί μέχρι τώρα σε κάτι τέτοιες στιγμές κρίσιμες ήσουν πολύ άτυχος. Έρχομαι δίπλα σου με όση ενέργεια μπορώ να σου δώσω. Γιατί αν πάρεις τα 500, επιτέλους θα έχουμε λίγο ανταγωνισμό. Σε ακούω. Θα πω το γάμα. Το γάμα. Δικό σου το χιλιάρικο. Το πέτυχες. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Πήρε τη θετική άβρα που σου υποσχέθηκα. Τι πήρε, πάρε και το χιλιαρικάκι τώρα. Για να δεις πώς γίνεται παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Παναγιώτης με αυτό το χιλιάρικο επιτέλους κοντράρει στα ίσα το Γιώργο. Επιτέλους έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε ντέρμπι εκεί στην κορυφή. Αλλά, ο γρίφος δεν έχει λυθεί. Το χιλιάρικο δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, μιας και έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να αγοράσω κάποια φωνήντα. Πολύ σωστό. Θα ξεκινήσω με το Α. Όχι. Ναι. Εντάξει, θα ήθελα να του πω, αλλά ξέρετε, θέλω να τον φέρω και σε πιο άβολη θέση. Να του πω, ρε παιδί μου, ότι okay, αφού ξέρεις ένα όνομα, πες κάτι που ξέρεις για να βγούμε στα ανοιχτά. Απλώς πίστεψε ότι το Α, όπως και να έχει, κάπου θα βρίσκεται. Δυστυχώς δεν βρίσκεται. Δεν έχασες τα λεφτά σου. Ναι. Έτσι, τα έχεις τα λεφτά τα πολλά, αλλά έχεις χάσει τη σειρά σου. Το Λάμδα. Εντάξει, μας έχει τσακίσει αυτό, το χάνεις τη σειρά σου. Ξαναπαίζεις ωστόσο. Έχεις δεύτερη ευκαιρία εσύ. Αλλά μας έχει τσακίσει, αυτό το γύρο. Το μη. Εν τω μεταξύ, τα αγόρια μας καθόλου τζέντλεμαν. Πήραν τα 500 ευρώ, τώρα δεν έχει να διεκδικήσει 500 άρι φωτεινή. Εκεί, αυτό, μπράβο. Το Δέλτα. Είναι ξένα ονόματα, είναι λίγο δύσκολο το Δέλτα, πολύ δύσκολο θα έλεγα. Εξαρτάται τη χώρα καταγωγής των προσώπων. Άμα το έχω βρει μπορώ να το πω. Θα πάρεις 450 και θα είναι ένα από τα καλύτερα ποσά που έχεις πάρει. Είσαι σίγουρος? Να. Θέλω να πεις ποιο είναι το franchise, έτσι, για τους τύπους. Είναι το Fast and the Furious. Σωστά. Και πάμε να μου πεις ποια είναι τα τρία ονόματα που ψάχνουμε. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez. Με τον δεύτερο να έχει φύγει από τη ζωή. Πάρα πολύ νέος. Δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, Vin Diesel, Paul Walker και η Michelle Rodriguez, έτσι, η πρωταγωνίστρια στα περισσότερα, γιατί δεν έχει παίξει όλα η Michelle Rodriguez, όπως και ο Vin Diesel, νομίζω έχει χάσει ένα ή δύο. Θέλω λοιπόν να σου πω πως τα 450 ευρώ είναι επιτέλους ένα ποσό το οποίο είναι καλύτερο από εκείνα τα 200, 250, 300 κτλ. Είναι πιο ωραίο, γιατί με αυτό φτάνει στα 1590, την ίδια ώρα που ο Παναγιώτης και η Φωτεινή έχουν μείνει κολλημένοι στα 200 και τα 50. Λεξομαχία τώρα είναι κρίσιμη, γιατί οδηγεί στον 7ο γύρο, όπου θα παίξει πρώτος όποιος από εσάς είναι και ταχύς και σωστός. Η κατηγορία είναι ρετρό. Γιώργος. Εκλογικό βιβλιάριο. Άλλα 200 ευρώ για τον Γιώργο, που κάνει τη ζωή του πάρα πολύ εύκολη, διότι με αυτά τα 200 ευρώ πλησιάζει τα 2.000. Και από αυτή τη θέση, από αυτό το σημείο, βλέπει αφιψηλού τους πάντες, γιατί τα 1.790 είναι ένα ξεκάθαρο προβάδισμα εν ώψη του τελευταίου γύρου μετά τις διαφημίσεις.
Εδώ, παιδιά, να μας βίνουν τα φώτα που με δει κανείς. Εδώ, εδώ. Βλέπουμε και σ' ακούμε κιόλας. Εδώ, μέσα στο αυτοκίνητο. Παιδιά, γιατί δεν κάνω από εδώ όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να σβήσω και τα αλάρμη, μείνουμε μπαταρία. Και χρειαστεί να κερδίσει κάποιος παίκτης στο Nissan Juke και δεν μπορεί να το κερδίσει επειδή εγώ θα έχω τελειώσει την μπαταρία. Θα είναι, μιλάμε ρεζίλι, πραγματικά. Ρεζιλίκι για εμάς να γίνει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς που είναι καινούργιο αυτοκίνητο και η μπαταρία είναι full φορτισμένη, γιατί καθημερινά το βάζω λίγο μπρος, το χαϊδεύω, του μιλάω, του λέω κάποιος θα έρθει να σε πάρει και σένα, μην νιώθεις έτσι μικρό μου ορφανόνι σαν τσουκ, κάποιος θα έρθει να σε υιοθετήσει για πάντα. Σήμερα υποψήφιος για υιοθεσία είναι ο Γιώργος που έχει 1790. Αν υπάρχει μια περίπτωση να σε φτάσουν ο Παναγιώτης και η Φωτεινή, που υπάρχει τέτοια περίπτωση πάντα στον τελευταίο γύρο, είναι η περίπτωση να φέρουν χιλιάρικο ή 500 ευρώ που εδώ τα βρίσκουμε μπόλικα. Οπότε, για να νιώσεις καλά, θα πρέπει να εκμεταλλευτείς το ότι πάτησες πρώτος το μπάζερ στην τρίτη λεξομαχία. Γιατί έτσι παίζεις πρώτος, οπότε στο χέρι σου είναι να καταφέρεις να τερματίσεις χωρίς να αγγίξει κάποιος άλλος τον τροχό. Τώρα, τελευταίος γύρος. Γιώργο, έλα να το κάνουμε και αυτό. Η κατηγορία είναι χώρες του κόσμου. Χώρες του κόσμου. Προφανώς και έχουμε δύο. Από το ΤΑΦ. Ένα άλλο καλό που κάνει στον εαυτό του ο Γιώργος βρίσκοντας γράμματα είναι τα λιγοστεύει για τον Παναγιώτη ή τη Φωτεινή αν χρειαστεί να παίξουν. Από το ΣΥΓΜΑ. Σίγκουρτσον. Είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Παθηναϊκό, ο Καρχαρίας. Και σε αυτό το σημείο, Γιώργο, που είσαι άτυχος, δίνεις ίσως την τελευταία ευκαιρία στον Παναγιώτη και ίσως τη Φωτεινή να κάνουν μια φοβερή ανατροπή. Παναγιώτη, δεν είναι ακατόρθωτο. Ξεκίνα όμως με κάτι μεγάλο. Ευχαριστώ. Για να αρχίσουμε να δημιουργούμε συναισθήματα και προϋποθέσεις. Ναι, λίγο ακόμη ήθελε, λίγο. Λοιπόν, θα πω το νι. Γυρίζεις για μεγάλο ποσό. Ο Χριστός και Απόστολος. Έλιο. Φωτεινή. Το Λάμδα. Ω, διπλό. Αναθεμάτο. Ρε. Φωτεινή, πες το μου τώρα. Έλα, φτιάξαμε. Το χι. Χι. Έχει χι. Έχει. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί τώρα έχουμε θέμα εδώ πέρα. Παρακαλώ να δούμε λιγάκι το σύνολο. Έχει σημασία. Το σύνολο είναι για τη Φωτεινή 590. Που σημαίνει σηκώνοντας τούτο εδώ, δεν κερδίζουμε. Αν έχει jackpot. Αλλά αυτό το ποσό για το οποίο μιλάμε, το ποσό των 590, ξαφνικά διπλασιάζεται. Και γίνεται 1180. Και μετά είναι απόσταση βολής από τον Γιώργο. Βεβαίως μπορεί να μην κάνεις τίποτα από όλα αυτά που σου είπα και να συνεχίσεις απλά να γυρίζεις για να μαζέψεις όλο αυτό το ποσό. Που είναι πάνω από χιλιάρικο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, να το μάθουμε τώρα, μία και καλή. Ναι. Έλα να αλλάξουμε θέσεις. Έλα εδώ που είμαι εγώ, να έρθω εκεί που είσαι εσύ για να δώσω είτε τη χαριστική βολή στη φίλη μου τη Φωτεινή που είναι αρκετά άτυχη μέχρι τώρα. Πολύ άτυχη θα λέγα. Είτε την τελευταία ελπίδα. Ναι, ελπίδα! Βεβαίως, γιατί είναι jackpot! Και τώρα παίζουμε. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ήταν εδώ η χρεοκοπή, ε. Έπραξε πολύ καλά. Στάθηκε τυχερή. Εδώ χρειαζόταν τύχη, βεβαίως. Και τώρα τα μετράμε τα κουκιά. Φυσικά και θα διπλασιάσεις ό,τι βγάλεις. Θα σε ρωτήσω εάν, επειδή μου έπεσε ένα γράμμα το χ πριν, ναι, που σημαίνει ότι ξέρεις τι ψάχνουμε στην κάτω λέξη. Ναι. Πάνω, σκοτάδι. Όχι. Γυρίζεις γιατί έχεις να καλύψεις μία διαφορά πλέον όχι τόσο τρομακτική όσο ήταν πριν. Πάμε.
Δεν είναι κακό το κατοστάρικο εδώ. Θα πω το πι. Φωτεινή, έκανες πραγματικά τη μισή δουλειά και μετά μας χύθηκε η καρδάρα με το γάλα και ό,τι άλλο είχε μέσα. Γιώργο, εσύ τι ξέρεις από το γρίφο? Και τα δύο. ναι, εντάξει. Τότε το μόνο που έχω να ρωτήσω είναι το εξής. Πάμε τελικό τώρα ή σε λίγο? Να πάμε τώρα, για σίγουρα. Τώρα, λίστο μου. Λουξεμβούργο, Λίχτενστάιν. Λίχτενστάιν. Είναι το Λουξεμβούργο. Γιατί για το Λίχτενστάιν... Αμφιβολία. Είναι το Λουξεμβούργο και βεβαίως, χάρη στη διορατικότητά του, τελειώνει μια ώρα αρχίτερα τον τελευταίο γύρο. Γίναμε άλλη μία πριν πας θέση σου, γύρισε μία και πήγαινε στη θέση σου για να δούμε με ποιο ποσό τερματίζεις. Γιώργο, έχεις μαζέψει ένα ποσό που άγγιξε τα 2.000 και αν γύριζες άλλη μία φορά θα έβγαζες ακόμη ένα εκατοσταρικά εκεί. Okay, εντάξει, εκεί στο 2.000 θα ήμασταν. Μπράβο σου, είσαι ο μεγάλος νικητής. Η Φωτεινή δεν κατάφερε. Βασικά δεν είχε ούτε το ποσό, να πούμε την αλήθεια. Θα πρέπει να φέρεις και το ποσό στην συνέχεια. Έμεινες εκεί στην αρχική λεξομαχία, όπως και ο Παναγιώτης με μία λεξομαχία μόνο μας αποχαιρετά σήμερα. Μείνετε πολύ λίγο μαζί μας, σας παρακαλώ, γιατί τα 2.090 ευρώ που έβγαλε ο Γιώργος είναι τα λεφτά με τα οποία θα φύγει σίγουρα από εδώ. Δεν ξέρω όμως αν θα φύγει με λεφτά, αν θα φύγει με αυτοκίνητο. Οδηγώντας. Ή θα αλλάξουμε το αυτοκίνητο με καράβι για πρώτη φορά, μια και έχουμε Vikings. Vikings σήμερα. Τελικό, τελικό. Να σου πω κάτι. Επειδή πλάκα-πλάκα όλο και κατημένη και σε σένα έμειναν 2.090 ευρώ, θα το σκεφτώσουν με αυτό το ποσό, γιατί αρκεί να κάνεις ένα ταξίδι εκεί στα βόρεια. Έχεις πάει ποτέ? Όχι, σε τόσο βόρειες χώρες όχι. Σε έχω βάλει στο τρυπάκι τώρα, αλήθεια. Γιατί όχι, ναι. Μπορεί να βγάλω και κανένα σωσία μου, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλά, σίγουρα εκεί. Γιώργο μου, η αλήθεια είναι ότι με το παρουσιαστικό σου αυτή τη στιγμή περισσότερο μοιάζεις με Σκανδιναβό παρά με Μεσόγειο. Λοιπόν, Γιώργαρα, ωραία τα 2.090. Πάμε να τα αυγατήσουμε. Γιατί όχι, πάμε να τα βάλουμε στο ντουλαπάκι. Χωράνε το ντουλαπάκι του Ισαντζούκ, είναι πολύ γρήγορο. Έχει πολύ χώρο μέσα. Πολύ χώρο. Και τότε θα πας στην Ισλανδία, λυπάμαι. Εκεί θα πας ο δικός το γύρο της Ελλάδος. Λοιπόν, έτοιμος. Ναι. Καλή επιτυχία. Νούμερο 21, παρακαλώ. Και αυτή τη στιγμή θα λύσουμε και το τελευταίο γρίφο. Έχεις λύσει όλους πλην δύο λεξομαχιών. Τα έχεις πάει εξαιρετικά. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Τι πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε απολύτως τίποτα. Θέλω, σε παρακαλώ, να σου προσφέρουμε, να κεράσουμε το α, το σ, το τ, το λ και το π. Έχει το νου σου. Διότι το σίγμα, το ταφ και το λάμδα δεν θα τα βρεις. Σίγμα, ταφ και λάμδα, οκ. Okay. Σκέψου το και αυτό. Θα πω το κάπα. Το μη. Το μη μούτρο. Ναι, ναι, ας πούμε. Κάπα μη και... Και το δέλτα. Και από... θέλω και ένα φωνιέν. Θα πω το έψιλον. Ωραία. Για να δούμε τι θα κάνουν τα κάπα, μη, δέλτα και έψιλον. Ωραίο, πολύ ωραίο, φανταστικό. Πού είναι τα άλλα? Τίποτα, ούτε έψιλον, ούτε δέλτα. 10 δευτερόλεπτα, αντίθετα. Προφανώς με την πρώτη λέξη θα δουλέψεις. Και εγώ ζορίζομαι πάρα πολύ, πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά να πω κάτι. Χωρίς να βρούμε δεύτερο φωνήεν, πολύ ζόρικα τα πράγματα. Να. Τι έχουμε εδώ, παιδιά? Δεν το έλεγα ποτέ. Πες το όμικρον, το γιώτα, δηλαδή εκεί. Και το δέλτα ήταν πολύ, νομίζω... Περίεργο. Περίεργο δεν είναι τίποτα, απλώς το νι θα μας είχε βοηθήσει πολύ, πολύ περισσότερο, σίγουρα. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, γιατί φεύγουμε νικητές. Μπράβο σου, 2.090 ευρώ είναι δικά σου. Λοιπόν, όλα καλά, ειδικά το ξεκίνημα ήταν πολύ δυνατό με το κάπα και με το μη. Μετά το δέλτα, δεν ξέρω πώς ήρθε, αλλά και το έψιλον, σε αδίκησαν τρομερά. Πολλοί από εσάς, το βρήκατε και με αυτά τα γράμματα, το ξέρω.
Αλλά ο χρόνος που έχουν εδώ οι παίκτες μας είναι πιο θρημωγμένος, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και σκέφτεται κιόλας, έχω βγάλει και 2.000, 2.90, αρχηγός μεγάλος είμαι, παρατσούκλι βρήκα, με βάφτισε ο Πολυχρονίδης. Θα με κοροδεύουν οι φίλοι μου για πάρα πολύ καιρό, με την καλή έννοια, θα σε πάντα, πικάρουν, πάντα. Εντάξει. Το να σε λένε Ισλανδό δεν είναι και κάτι τρομερό, ίσα ίσα. Λοιπόν, ήρθε, πήρε 2.090, πρώτος από την αρχή μέχρι το τέλος, απλά δεν τα κατάφερε στον τελευταίο μας γρίφο. Θα μπορούσε να έχει και το περιεχόμενο του φακέλου, που ήταν... Δεν ήταν αμάξι, κρατάω αυτό, δεν ήταν το αυτοκίνητο, ήταν ένα τριχίλιαρο. Έχεις βγάλει ένα τριχίλιαρο εσύ και άλλα 90 και με αυτό μπορείς να γυρίσεις επιτέλους στη Σκανδιναβία που στη έχει χώρα μου. Εκεί, που... εκεί που πρέπει αφού τους πείσαμε όλους. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, καλοφάγωτα. Να είσαι καλά. Από εδώ μέχρι τους Βίντινγκ ξέρεις τι λέμε, όποιος γυρίζει... Κερδίζει.